να συνδεθούμε λοιπόν με τον κύριο Παναγιώτη Κορκολή, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Καλησπέρα σας κύριε Κορκολή, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου για να κλείσω την προηγούμενη κουβέντα να διαβάσω το μήνυμα μας έστειλε η πρόεδρος των εργαζομένων στα υποθηκοφυλακία, Σπύρο μου και Μάριε. Δεν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για το άνοιγμα των γραφείων μας, λέει η κυρία. Εισπράττουμε μετρητά χωρίς POS. Δεν υπάρχουν προστατευτικά τζάμια στα ΚΙΣΕ και άλλα πολλά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, κυρία Σιαπάτη. Εμείς αναδεικνύουμε όλα τα θέματα, προσπαθώντας και ελπίζοντας πάντα για την επίλυσή τους. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να σηκώνει θέματα ώστε να επιλύονται. Πάμε τώρα σε εσάς, κύριε Κορκολή. Ακούω τα κυβερνητικά στελέχη όλο αυτό το διάστημα, πριν την απόσυρση της απόφασης μέχρι και σήμερα το πρωί, να λένε ότι ο μόνος τρόπος να δοθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ είναι μέσω της τηλεκατάρτισης. Και το λένε σε όλους τους τόνους ότι είναι συγκεκριμένα λεφτά που πάνε με συγκεκριμένους τρόπους, συγκεκριμένη κωδική, συγκεκριμένα προγράμματα. Ισχύει αυτό? Όχι, είναι απολύτως ψευδές, κυρία Γιάμαλη. Το απολύτως ψευδές του πράγματος. Θα σας εξηγήσω. Ναι. Καταρχήν υπάρχει ένα έγγραφο του ίδιου του Υπουργείου Οικονομίας προς τα υπόλοιπα Υπουργεία, τις διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ και τις επιτελικές μονάδες, ναι, που δίνει οδηγίες για το πώς θα πρέπει να χειρίζονται θέματα επιλεξιμότητας στο νέο καθεστώς της πανδημίας. Γιατί δίνει οδηγίες? Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ένα πακέτο διευκολύνσεων ώστε να βοηθηθούν τα κράτη να εντάξουν στα προγράμματα το ΕΣΠΑ τα δικά τους δαπάνες που γίνονται για τον κορονοϊό. Εκεί, λοιπόν, τώρα για τον κορονοϊό είναι αυτό. Ακριβώς. Καινούργιο είναι. Μάλιστα. Αυτό το πακέτο μέτρων λέει μεταξύ άλλων ότι πρώτον, ακόμα και εκεί που υπήρχαν περιορισμοί στο να μεταφερθούν κονδύλια από τη μία στην άλλη προτεραιότητα ή πολιτική, αυτοί έρονται τώρα, έτσι με δύο λόγια. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό που λέει είναι ότι υπό το καθεστώς αυτό μπορεί να δοθεί βοήθημα αναπλήρωσης απώλειας εισοδήματος και για τους αυτοαπασχολούμενους μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι απολύτως επιλέξιμες αυτές οι δαπάνες. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, 8 Απριλίου. Ναι. Του Υπουργείου Οικονομίας προς το Υπουργείο Εργασίας και τα υπόλοιπα Υπουργεία. Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι δυνατόν να δοθεί απευθείας το επίδομα των 800 ευρώ και στους αυτοαπασχολούμενους. Υπάρχει όμως ένα ακόμη ερώτημα. Επιμένω να ρωτάω, Σπύρο μου, γιατί πραγματικά έχω μπερδευτεί και εγώ. Αυτό το οποίο λένε τα κυβερνητικά στελέχη με τα οποία εγώ συνομίλησα προσπαθώντας να βρω μία άκρη είναι ότι η απόφαση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση του συγκεκριμένου μέτρου των βάουτσερ και γι' αυτό δεν μπορούσε να ληφθεί και αφορά τα επόμενα χρήματα του ΕΣΠΑ και όχι τα προηγούμενα. Όχι, κυρία Γιάμαλη, η επιλεξιμότητα, ναι, ισχύει από 1η Φλεβάρη, ακόμα και για μέτρα, ακόμα και για δαπάνες που θα έχουν γίνει προηγούμενα ή, εν πάση περιπτώσει, για όποιες δαπάνες μπορούν να γίνουν από εδώ και στο εξής, αλλά και από την 1η Φλεβάρη, για απευθείας ενίσχυση των αυτοαπασχολουμένων. Άρα θα μπορούσε η κυβέρνηση ακόμα και στις 8 Απριλίου, που δεν είχε δοθεί ούτε ένα ευρώ, να αλλάξει το σχεδιασμό της και να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει και αυτό που λέγαμε εμείς δηλαδή, από την αρχή ότι πρέπει να γίνει. Ακόμα και για δαπάνες που είχαν προβλεφθεί το Φεβρουάριο, θα μπορούσε πλέον να τις κάνει με άλλο τρόπο. Ακριβώς, ή να τις κάνει επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ, να το πω έτσι απλά. Μάλιστα. Ακόμα και δαπάνες που είχαν προηγηθεί των μέτρων αλλαγής των κανονισμών των ευρωπαϊκών. Διορθώστε με. Έχει αναδρομική ισχύ δηλαδή αυτό που λέει. Έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό είναι βασικό, το κρατάμε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 20 Μαρτίου όταν ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει για ανάγκη αναδιανομής ακριβώς του ΕΣΠΑ, του πακέτου και για περισσότερη ευελιξία. Αυτό καταργήθηκε στην πράξη και τώρα ξαναφτάσαμε σε αυτό, έτσι. Μα είναι πολύ περίεργο ότι σε άλλα μέτρα μαθαίνω ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ακριβώς την ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Είναι όμως πολύ αξιοπερίεργο, πολύ, πώς να το πω, δεν εξηγείται γιατί αυτή η επιμονή, ειδικά για τους 180.000 αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. Κύριε Κορκολή, ναι. Τη στιγμή που άλλοι αυτοαπασχολούμενοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, όπως ξέρετε πολύ καλά.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι ακόμα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το πώς η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιούσε τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας μάλιστα σε αυτά 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο αριθμός που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως ενδεικτικό για να δείξει τη διαφορά στα δύο ποσά. Τι ίσχυε μέχρι πρότινος, δηλαδή τα ΕΣΠΑ, τα ΚΕΚ, με συγχωρείτε, τότε που διαχειρίζονταν χρήματα του ΕΣΠΑ ήταν καλά και τώρα είναι κακά? Κανείς δεν, νομίζω, η κυβέρνηση, μάλλον κάποια στελέχη της, απαντούν σε ερωτήματα λάθος ή σε δηλώσεις που κανένας δεν έκανε. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι τα ΚΕΚ είναι καλά ή κακά, όπως κανείς δεν βγαίνει να πει ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι όλα καλά ή όλα κακά. Εδώ υπάρχει το σήμα που δίνει κανείς, η πολιτική δηλαδή μιας κυβέρνησης. Θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Αν μια κυβέρνηση θέλει να προμηθευτεί τρόφιμα, για παράδειγμα, θα έβαζε κάποιες προδιαγραφές που θα έλεγαν τουλάχιστον αυτές τις προδιαγραφές ότι τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι ελιγμένα. Και εγώ, αν θα έρθω με τους μηχανισμούς του κράτους, να ελέγξω αν αυτά τα τρόφιμα είναι ελιγμένα ή όχι. Αυτό το πράγμα το πολύ απλό έπρεπε να κάνει και στη παρούσα κατάσταση, εφόσον ήταν υποχρεωτικό να κάνει μόνο κατάρτιση για να δώσει κάποια χρήματα. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έκανε αυτό. Δεν τήρησε δηλαδή ούτε τους κανόνες που έβαλε η ίδια στην πρόσκληση που εξέδωσε. Στο αντίστοιχο διοικητικό έγγραφο δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας. Δεν έλεγξε λοιπόν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί ούτε να ανατρέξει κανείς την ιστορία για να δει κανείς αν και πώς έκανε κανείς τις δράσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά για την ιστορία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, και επειδή νομίζω ότι η μπάλα εδώ από τα κυβερνητικά στελέχη πετύχεται στην εξέδρα, έχει κανείς να θυμηθεί μερικά πράγματα. Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ναι, είχαμε ήδη δράσεις κατάρτισης από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Σαμαρά, που ήταν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω του τρόπου εφαρμογής. Μάλιστα, τότε την εποχή αυτή υπήρχαν περισσότερα ΚΕΚ στην Ελλάδα να λειτουργούν από ό,τι στη Γερμανία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη που έβαλε προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και διάφορα άλλα ελάχιστα προαπαιτούμενα για να μπορούν να λειτουργούν τα ΚΕΚ, τα μείωσε στον αριθμό των 400. Παρόλα αυτά, αυτή είναι μια άδεια όπως κανείς παίρνει άδεια σε ένα κατάστημα, όπως είπα πριν, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν το κατάστημα αυτό κάποια στιγμή σταματάει να λειτουργεί με τους κανόνες και τους νόμους, ότι δεν πρέπει να ελεγχθεί ή ότι δεν πρέπει να ελέγχεται σε κάθε αντίστοιχη πρόσκληση. Και αν θέλετε κι άλλο ένα στοιχείο εδώ πολύ ενδιαφέρον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απευθείας, καταρχήν δεν υποχρέωνε 180.000 κόσμο να καταρτιστεί υποχρεωτικά για να πάρει ένα αντίτιμο έναντι της απώλειας εισοδήματος. Έτσι, έκανε διάγνωση αναγκών και στρεφόταν στους φορείς που ενδιαφέρονται για κατάρτιση. Δηλαδή πήγαινε στο σύνδεσμο εταιριών τουρισμού και έλεγε αν υπάρχουν, ζήταγε από τον σύνδεσμο αν υπάρχουν ανάγκες για τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού και ποιες είναι αυτές, και άφηνε στους φορείς αυτούς να κάνουν ανοιχτό διαγωνισμό για να επιλέξουν τα ΚΕΚ, να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες και έλεγχε η κυβέρνηση. Άρα ήταν τελείως διαφορετικό το σύστημα με το οποίο και γινόταν διάγνωση των αναγκών κατάρτισης και γινόταν η υλοποίηση των προγραμμάτων. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν αυτή η συζήτηση, είναι άσχετη αυτή η συζήτηση με το πρόβλημα αυτό, γιατί επομένως, πολύ σωστά είπατε κι εσείς ότι εδώ δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνει κατάρτιση εφ' εξής. Ναι. Επομένως, κύριε Κοκολή, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση διάλεξε ένα λάθος εργαλείο. Ακριβώς. Για λάθος πράγμα. Κανείς δεν στρέφεται κατά του εργαλείου, όπως προσπαθεί τώρα να πει. Δεν στρέφεται κανείς κατά του εργαλείου. Το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο για συγκεκριμένα πράγματα. Χρησιμοποιείται επί 20 το λιγότερο χρόνια για τις δουλειές που χρησιμοποιείται. Ακριβώς. Και τώρα, εδώ έχει όμως, να κάνει κανείς με άλλα εργαλεία να δώσει τα λεφτά στους επιστήμονες. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κορκολή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε στο επιχείρημα που είπαμε εξ αρχής. Η κυβέρνηση από την αρχή ή, εν πάση περιπτώσει, την πορεία, αν θέλετε να είμαστε και περισσότερο αυστηροί, θα μπορούσε να δώσει το επίδομα των 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους, όπως κάνει σε άλλους αυτοαπασχολούμενους, χωρίς να χρειαστεί να εφεύρει μια ψευδεπίγραφη κατάρτιση ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. Από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει κατάρτιση, είναι ήδη έκθετη, να το πω έτσι απλά. Διότι η κατάρτιση, σας θυμίζω, στοιχίζει 50 εκατομμύρια παραπάνω στο κράτος από το επίδομα των 800 ευρώ. Μάλιστα. Και τα δύο είναι επιλέξιμα από το ΕΣΠΑ, άρα κανείς πρέπει να αναρωτηθεί γιατί η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση, γιατί επέμενε μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, μάλιστα, να υπερασπίζεται αυτή την απόφαση και γιατί
ότι ο Υπουργός ο ίδιος Εργασίας έλεγε ότι βρήκε μόνο 4 λάθη και μετά από μερικές μέρες το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας λέει ότι το πρόγραμμα είναι κατώτερο των απαιτήσεων. Κύριε Κορκολή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.